Πάμε στον επόμενο ομιλητή, ο οποίος μας περιμένει στην βάση του, νομίζω στην Αθήνα βρίσκεται ο κύριος Βασιλάκος, για να μας δώσει μία άλλη διάσταση της digital πλευράς του fitness. Είναι γλωσσολόγος, δημοσιογράφος και πρόεδρος της Ένωσης Χρηστών Ίντερνετ στην Ελλάδα, του Internet Now. Πώς τα fitness trends, λοιπόν, των digital native clients αλλάζουν τη βιομηχανία του fitness. Κύριε Βασιλάκο, καλησπέρα. Δεν σας ακούμε, δυστυχώς δεν έχουμε ήχο. Αν θέλετε να το... Γεια σας. Τώρα σας ακούμε μια χαρά. Πολύ ωραία. Θέλετε να την κάνω ελληνικά ή αγγλικά την ομιλία? Ό,τι σας εξυπηρετεί, ιδανικά θα θέλαμε στα ελληνικά, αλλά αν είστε πιο άνετα με τα αγγλικά, είμαστε κι εμείς ok. Ωραία. Λοιπόν, να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όλη την παρέα, ευχαριστώ όλους τους χορηγούς που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και να πω ότι το μέλλον δεν μπορεί παρά να βρίσκεται στο digital fitness. Ήρθα στο digital fitness από ανάγκη, λόγω δουλειάς. Επειδή η δουλειά είναι καθιστική, επειδή οι ώρες στον υπολογιστή είναι πάρα πολλές, έπρεπε να βρω έναν τρόπο να μπορώ να κρατάω το μυαλό μου σε εγρήγορση. Και έτσι ασχολήθηκα πιεστικά με το digital fitness. Πώς? Ενώ είχα τη συνδρομή μου σε γνωστό γυμναστήριο, με την πισίνα μου, όταν ήρθε η πανδημία του COVID, αναγκάστηκα να αλλάξω τον τρόπο ζωής μου και έτσι ξεκίνησα να ψάχνω τρόπους άθλησης και άσκησης που να είναι παραγωγικοί και να μπορούν να έχουν απόδοση ικανή που να με βοηθάει στη δουλειά μου. Ο μόνος τρόπος στον οποίο κατέληξα από ανάγκη ήταν το digital fitness, με personal trainer ή χωρίς personal trainer, μέσω app. Για να γίνει αυτό, εξυγχρονίστηκα, έβαλα 4 sessions μέσα στη βδομάδα και στα 4 αυτά sessions μοίρασα functional training και martial arts στη μορφή του Krav Maga. Αυτές οι 4 sessions όμως δεν ήταν αρκετές και σε αυτές τις 4 προσέθεσα 2 tennis sessions τη βδομάδα, για να φροντίσω να υπάρχει ρυθμός, συνέπεια και συνέχεια στην άθληση. Για να μπορέσω να τα κάνω όλα αυτά και να μπορούν να είναι ο πρωινός μου καφές η άθλησή μου, χρησιμοποίησα εφαρμογές και χρησιμοποίησα όλη τη λογική του personal, του digital fitness, για την οποία θα σας μιλήσω τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές που έρχονται και που περιμένουμε στον τρόπο ζωής και στον τρόπο δουλειάς. Δεν θα διαβάζω τα slides γιατί είναι βαρετό. Θα στέκομαι μόνο εκεί που θεωρώ ότι πρέπει να γίνει συγκεκριμένη αναφορά. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε από το γεγονός ότι πρέπει όλοι όσοι είμαστε στο κομμάτι του digital fitness να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Δεν χρειάζεται να θεωρούμε ότι μπορεί να αργήσαμε. Και γι' αυτό έβαλα το βιβλίο του Thomas Friedman, το Thank You For Being Late, γιατί έχω να σας πω ότι αυτοί που θα μπείτε στο digital fitness τώρα θα υποφεληθείτε από τα λάθη των προηγούμενων. Ενώ, εάν είχατε μπει από την αρχή, θα είχατε πληρώσει για να μάθετε όλο αυτό που τώρα είναι common knowledge και common sense. Ξεκινάμε σε μία εποχή επιτάχυνσης, κατευθείαν γραπώνοντας τον τάβρο από τα κέρατα. Πώς λοιπόν, ενώ έχουμε τους προηγούμενους τρόπους με τους οποίους ζούσαμε και διαβιώναμε, τώρα πάμε σε νέους τρόπους που αλλάζουν τον τρόπο ζωής, τον τρόπο δουλειάς, τον τρόπο που παίρνουμε υπηρεσίες και τον τρόπο που παρέχουμε υπηρεσίες. Ενώ λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα digital εργαλεία, θα δείτε και θα δούμε μαζί ότι αυτοί που αγκαλιάζουν τα εργαλεία είναι κυρίως οι γενιές οι οποίες βγαίνουν τώρα στην αγορά. Ξεκινάω λοιπόν με τα χαρακτηριστικά του digital fitness consumer. Παρατηρούμε ότι οι γυναίκες είναι πιο πολλές από τους άντρες, γιατί αγκαλιάζουν την αλλαγή και γιατί προσαρμόζονται πιο εύκολα στα καινούργια πράγματα, την ίδια στιγμή που εκπληρώνουν πιο πειθαρχημένα και με συνέπεια τις ασκήσεις τους. Θα δείτε
στις ηλικίες που ακολουθούν στην έρευνα του function ότι οι ηλικίες 25 με 34 ετών είναι σε ποσοστό που ξεπερνά το 30% μέσα στο digital fitness. Η γενιά λοιπόν που έρχεται, η γενιά που θα είναι κυβέρνηση σε λίγα χρόνια, είναι αυτή που ζητά από μας να αλλάξουμε το μοντέλο μας. Δεν είμαι μικρός, όπως οι περισσότεροι από όλους μας, είμαι 47 ετών, αλλά σκέφτομαι και θέλω να πιστεύω ότι λειτουργώ όπως τα πιτσιρίκια. Γιατί τα πιτσιρίκια έχουν να μας μάθουν πράγματα. Τη χρήση των εφαρμογών, του ότι μπορείς μέσα και σε 3 λεπτά να βγάλεις ένα πρόγραμμα διόρου και μπορούμε να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας και να το προσαρμόσουμε σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Σας τελειώνω την έρευνα για τους ψηφιακούς καταναλωτές fitness με το τι apps κατεβάζουν και τι κάνουν. Αυτό λοιπόν που κατά κόρον θέλουν είναι η ενδυνάμωση. Γιατί ζητούν αυτό? Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη να μην προχωρήσουμε στο καχεκτικό μοντέλο ζωής στο οποίο έχει δομηθεί ο τρόπος εργασίας που ζούμε καθημερινά. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι τα σώματα ολωνών μας πριν το fitness θα έπρεπε να ξεκινήσουν με φυσικοθεραπεία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του fitness. Επειδή λοιπόν ζούμε μια καθιστική ζωή και που μας οδηγεί στην καχεξία, εκεί βλέπουμε ότι όλοι θέλουν να κατεβάζουν εφαρμογές οι οποίες τους δίνουν ενδυνάμωση για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε καθημερινές λειτουργίες που πρέπει το ανθρώπινο σώμα να κάνει. Λέω ένα μικρό παράδειγμα. Σηκωνόμαστε το πρωί, ξυπνάμε και θέλουμε να σηκωθούμε, να πάμε στην κουζίνα να πιούμε ένα ποτήρι νερό. Αυτό απαιτεί τεράστια ενέργεια από τον οργανισμό, την οποία ο οργανισμός, λόγω του ύπνου, δεν την έχει. Γι' αυτό λέμε ότι ξεκινάμε πάντα με ήρεμο ξύπνημα, με πολύ ελαφρύ καθόλου πρωινό, με γυμναστική, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τη μέρα μας. Γιατί η μέρα πλέον έχει αναγκαστικά 14 με 18 ώρες που είμαστε active, ενεργοί, σε συσκευές, στη δουλειά, στην οικογενειακή ζωή και στο να ζούμε τον ελεύθερο μας χρόνο. Βλέποντας λοιπόν ότι οι νέοι είναι που αγκαλιάζουν, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να φτιάξουμε προϊόντα που να αφορούν στους νέους, στις ηλικίες δηλαδή 25 με 34, και μετά η ηλικία που έρχεται και πλησιάζει είναι το 18 και 24. Βλέπουμε ότι οι ηλικίες 45 με 54, εκεί που βρίσκομαι κι εγώ, είναι στο 16%, δεν είναι οι early adopters, είναι αυτοί που θα μπουν σιγά σιγά και τους οποίους πρέπει να καθοδηγήσουμε από τις συμβατικές μεθόδους εκγύμνασης, πώς θα πάνε στις ηλεκτρονικές. Πλέον, η Digital Fitness Experience έρχεται και πλαισιώνεται από την τεχνολογία που την κάνει πιο ευχάριστη. Αυτό σημαίνει ότι φοράω στην κολύμβηση συγκεκριμένα ακουστικά για να ακούω μουσική ή μπορεί και όταν τρέχω να έχω συσκευές οι οποίες και καταγράφουν την γυμναστική μου, αλλά και μου κάνουν παρέα όσο κάνω μια μοναχική άθληση. Λοιπόν, πώς αλλάζουν τώρα οι εμπειρίες? Τι είναι αυτό που γίνεται? Τι θα είναι το γυμναστήριο του αύριο? Το γυμναστήριο του αύριο θα είναι πλαισιωμένο από την τεχνολογία, με τρόπο όμως που να μην παρεμβαίνει στον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Και θα σας πω τι εννοώ με αυτό. Πλέον υπάρχει προσωπικοποίηση, δηλαδή έχω μία οθόνη μπροστά μου που μου δίνει στοιχεία για την άθληση που κάνω τη συγκεκριμένη σκηνή, τη συγκεκριμένη στιγμή, ή που συνδέει το κινητό μου ή το smartwatch μου με μια μεγάλη οθόνη, ώστε να παίρνω και κινητοποίηση αλλά και την ευχαρίστηση του τι κάνω. Παράλληλα φροντίζει το engagement, δηλαδή να μπορώ να συμμετέχω ενεργά, και αλλάζει τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας, το service redefinition. Δηλαδή, θέλω στην οθόνη που είναι μπροστά μου, στο γυμναστήριο την ώρα που γυμνάζομαι, να μπορώ να βλέπω στοιχεία
για την άθλησή μου, για τον εαυτό μου και για το τι άλλες υπηρεσίες μπορώ να πάρω. Αν θα πάρω μασάζ, αν θα πάρω σπα, αν θα πάρω fitness coaching ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, η εφαρμογή που βλέπουμε στο κινητό και στο smartwatch έρχεται, ενώνεται και γίνεται μια συνολική omnichannel εμπειρία. Έτσι συνέχεια στη συσκευή που έχω μπορεί να με ακολουθεί ο τρόπος εκγύμνασής μου ή το digital fitness μου ή το digital gym μου, ώστε να μου θυμίζει κιόλας το τι πρέπει να κάνω. Αυτό σημαίνει ότι οι χώροι άθλησης κάνουν repositioning, κάνουν renewing, κάνουν refreshing και έρχονται να δώσουν καινούργια πράγματα. Θέλω δηλαδή την καλύτερη οθόνη. Θέλω τη συσκευή μου συνδεδεμένη. Θέλω interactive χώρους μέσα στο γυμναστήριο. Και δεν θέλω απλώς fitness. Θέλω να μου αλλάξει ο τρόπος ζωής, να μου αλλάξει το mindset, να μου αλλάξει η διατροφή, να είναι ολιστικό και στόχος ολονών είναι η μακροζωία για να μπορούμε να αντέχουμε αυτό που ζούμε. Πώς ξεκινάμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό? Αυτό γίνεται ξεκινώντας με σχεδίαση, η οποία σχεδίαση έρχεται και ενώνει τα επιμέρους μέρη και δίνει μια διαφορετική εμπειρία στον αθλούμενο. Ποιες είναι οι δυνάμεις, οι 12, που αλλάζουν τον τρόπο που γίνεται η άθλησή μας? Αυτές είναι, και θα μείνω σε μία σε κάθε slide για να μην είναι κουραστικό για κανέναν, είναι κυρίως το screening, το 04. Ότι όλες οι επιφάνειες θέλω να είναι οθόνες χωρίς αισθητικά να με κουράζουν, να μην μου ανεβάζουν την αδρεναλίνη, αλλά να μπορούν να με καθοδηγούν και να μου δίνουν πληροφορίες. Γιατί το κλειδί σε αυτό που συζητάμε, στο digital fitness, είναι το context και το content. Έτσι, η οθόνη που βρίσκεται μέσα στο χώρο άθλησης μπορεί να μου δίνει πληροφορίες, να μου κάνει motivation, να μου κάνει mentoring, να μου κάνει coaching και να με ακολουθεί σε όλο μου το πρόγραμμα. Έτσι δεν νιώθω ποτέ χαμένος σαν αθλητής, σαν digital fitness consumer. Παλιά λειτουργούσαμε διαφορετικά. Όλα αυτά τώρα τροποποιούνται και αλλάζουν. Έχουμε τους βοηθούς, τους φωνητικούς, οι οποίοι μας δημιουργούν και μας φτιάχνουν, μας πλαισιώνουν αυτή την εμπειρία. Μπορώ δηλαδή να γυμνάζομαι και με τη συσκευή της Amazon, να αλλάζω τη μουσική όταν την έχω συνδέσει με Spotify. Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι commonplace πια. Δεν το θεωρούμε super duper wow. Όταν έρχεται τη στιγμή να φτιάξουμε τα νέα προϊόντα για digital fitness, χρησιμοποιούμε τις απόψεις της Kevin Kelly από το βιβλίο που προανέφερα, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή, διαδραστική, με παρακολούθηση όλων των δεδομένων, με τρόπο εύκολο και όχι να πατάμε 1000 κουμπάκια, για να μπορούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και στον εαυτό μας και στον οργανισμό μας, αλλά και με τους φίλους μας που γυμνάζονται. Και αυτός ήταν ο λόγος που το smartwatch της Apple δημιούργησε μια ολόκληρη παρέα φίλων για να μοιράζεται ο καθένας το τι διαδρομές κάνει μέσα στη μέρα, το πόσο νερό πίνει, το τι ώρα ξυπνάει και τι ώρα κοιμάται και να παρακολουθούμε ο ένας τον άλλον. Αυτό δεν γίνεται για λόγους κατασκοπίας, γίνεται για λόγους ευεξίας. Ο τρόπος απάντησης στο τι έρχεται είναι πρώτον να ξανασκεφτούμε όλοι τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο δημιουργίας και ελέγχου και δράσης του γυμναστηρίου και της άθλησης για τον καθέναν από μας. Όσες περισσότερες digital εμπειρίες βάζουμε, τόσο καλύτερα πλαισιώνουμε αυτό που θέλει ο καθένας από μας στην άθλησή του, είτε με μουσική, είτε με εικόνες, είτε με διατροφικά στοιχεία, είτε με πληροφορίες που θέλουμε να δίνουμε. Δηλαδή, απλές πληροφορίες του ποιος είναι ο διατροφολόγος σου, πότε είναι η επόμενη σου συνάντηση, το τι, ποιο είναι η επόμενη άσκηση που θα κάνεις, όταν τη βλέπω visually μπροστά μου, με προδιαθέτει. Δηλαδή, όλοι πια τι θέλουμε, να μας πιάνει κάποιος από το χέρι και να μας λέει: Νίκο, τώρα κάνεις plank, σε λίγο θα κάνεις τα diamond push-ups, σε λίγο θα κάνεις dumbbells, σε λίγο θα κάνεις καρυδάκια, σε λίγο θα κάνεις κοιλιακούς, σε λίγο θα κάνεις έλξεις.
γιατί δεν θέλω το μυαλό μου να μένει στατικά σε ένα πράγμα, επειδή αναγκαστικά έχω γίνει multitasking environment. Το κλειδί στο multitasking environment, στο περιβάλλον το πολυδιεργασιακό, δεν είναι να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να μοιράζω την προσοχή μου. Το κλειδί είναι, όπως ορίζεται στο λειτουργικό σύστημα Linux που χρησιμοποιούν τα πυρηνικά υποβρύχια, οι πυρηνικοί αντιδραστήριες, αλλά και ο διαστημικός σταθμός. Το κλειδί λοιπόν είναι στο να δίνω 100% του focus μου για δευτερόλεπτα ή για λεπτά σε ένα πράγμα. Έτσι είμαι παραγωγικός και αποδοτικός. Το κλειδί λοιπόν στο digital fitness είναι τα big data, η αξιοποίηση των δεδομένων και όχι απλές συσκευές που παρακολουθούν το τι κάνω, αλλά με ειδοποιούν στο τι να κάνω κάθε στιγμή και πώς να το κάνω με καλύτερο τρόπο. Ελέγχουν το οξυγόνο μου, αν οξυγονώνομαι σωστά και τι χρειάζεται ο εγκέφαλός μου για να λειτουργεί καλύτερα ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι τυχαίο ότι με όλες αυτές τις συσκευές έχουμε φτάσει στα γραφεία που στέκεσαι, στο να μας κάνουν reminders όλα τα οι συσκευές στο να σηκωνόμαστε και να κινούμαστε, γιατί η ροή του αίματος είναι που δίνει καλύτερη ροή στον εγκέφαλο και καλύτερη ροή στη σκέψη. Όλες οι συσκευές που έρχονται, τα hearables, τα χαπάκια με κάμερες, οι φακοί επαφής, οι οποίοι είναι πια cyber φακοί και μετρούν ενδείξεις. Μία χαρακτηριστική είναι η γλυκόζη στο μάτι, η οποία μας δημιουργεί προβλήματα όρασης όταν εργαζόμαστε πάρα πολύ ώρα στον υπολογιστή και απλώς πρέπει να θυμηθούμε να πιούμε παραπάνω νερό. Απλές υπενθυμίσεις δηλαδή που κάνουν καλύτερη τη ζωή. Όλη αυτή πλέον η τεχνολογία είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο καλύτερο αύριο που θέλουμε όλοι. Πρέπει όλοι, και κάνω μια παύση εδώ, να σκεφτούμε και να πούμε ότι σημασία σε ό,τι κάνουμε δεν πρέπει να έχει τι μας ενδιαφέρει, αλλά τι δημιουργεί καλύτερη εμπειρία για το χρήστη. Πίσω από ό,τι κάνουμε, πίσω από το digital consumer, είναι το user experience. Είναι δηλαδή πόσο αθλούμενος θα είναι πιο ευχαριστημένος, θα φτάσει να κάνει maximize την προσπάθειά του και την απόδοσή του, χωρίς να χάσει η επιχείρηση που τον πλαισιώνει, το γυμναστήριο, ο personal trainer, οι εταιρείες οργάνων, οι εταιρείες ηλεκτρονικών συστημάτων, χωρίς να χάσουν profits, επειδή κάποιος απλώς κάνει skip ή παρατά κάτι. Δεν θέλουμε ποτέ κανένας να παρατήσει αυτό που είναι καλύτερο για τον εαυτό του και τη ζωή του. Γι' αυτό πηγαίνουμε σε νέους τρόπους δημιουργίας αξίας. Γι' αυτό οι νέοι τρόποι δημιουργίας αξίας καταλαμβάνουν όλο τον εμπορικό κόσμο και τον αθλητικό κόσμο. Πάντατε όμως υπάρχει και η αναλογική προσέγγιση. Την αναλογική προσέγγιση δεν πρέπει να τη χάνουμε σε ό,τι κάνουμε, γιατί πίσω από τον καταναλωτή υπάρχει ένα νευρονικός υπολογιστής που δεν είναι ψηφιακό. Στο μυαλό μας δεν είναι ψηφιακό. Στο μη ψηφιακό μυαλό πρέπει να μιλήσεις αναλογικά και να του δώσεις cyber εργαλεία για να μπορέσει να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Η πιο βασική αρχή σε ό,τι είναι να κάνουμε είναι η αλλαγή της στρατηγικής ανά πάσα στιγμή. Πολλές φορές πρέπει να γίνεται και μέσα στη μέρα. Δεν φοβόμαστε να αλλάξουμε προσέγγιση, δεν φοβόμαστε να πούμε «Α, τι ωραία ιδέα», δεν φοβόμαστε για να αγκαλιάσουμε το digital fitness και το digital fitness consumer, να δοκιμάσουμε βρεσιτεχνίες μέσα στο χώρο εκγύμνασης. Απλές, με οθόνες, με εργαλεία, με σένσορες, που μπορούν να του φτιάξουν μια καλύτερη εμπειρία. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να παρακολουθούμε ψηφιακά μέσω εφαρμογής αυτών που γυμνάζουμε. Όταν εγώ είμαι ο τρέινερ, πρέπει να έρθω και να του δείξω ορισμένα πράγματα και να τον παρακολουθώ ανά πάσα στιγμή. Βλέπετε ότι μέσω Viber, μέσω Messenger, μέσω WhatsApp μας παρακολουθεί ο trainer και παρακολουθούμε και εμείς αυτόν που κάνουμε coaching και mentoring. Αυτές είναι τεχνολογίες που μας φτάνουν σε ένα σημείο. Χρειαζόμαστε όμως και μία σαν logbook τεχνολογία. Υπάρχουν εφαρμογές που κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά
και παρακολουθούν αυτόν που γυμνάζεται και αυτόν που γυμνάζει, ώστε να φτάνει στο maximize του κάθε effort. Μεγάλη έμπνευση σε όλα αυτά που λέμε είναι και το Fit Tech Council, και γι' αυτό σας το αναφέρω, και το Europe Active, που είναι μία ολόκληρη νέα προσέγγιση που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μπορεί να κινητοποιηθεί ο μέσος Ευρωπαίος, να σηκωθεί από την καρέκλα, να σηκωθεί από τον καναπέ, να βγει στο δρόμο και να κάνει άθληση. Όλα αυτά γίνονται με μικρά βήματα. Μικρά βήματα που φέρνουν σε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Θα ήθελα εδώ να συνοψίσω ό,τι είπα, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, αλλά και να μην επιφέρω κόπωση σε ένα κοινό το οποίο έχει αποδειχθεί σε γνήσιο μαραθωνοδρόμο. Αφού σας πω ότι η ζωή δεν είναι αγώνας δύναμης, είναι αγώνας αντοχής. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω για το FitTechCouncil.org, το podcast που έχει συνέχεια νέα trends τεχνολογικά για το τι συμβαίνει, τι γίνεται στο κομμάτι τεχνολογία και fitness, και σας αποχαιρετώ με το να σας δώσω την πολύ σημαντική συμβουλή για πώς σχεδιάζουμε τα 5 χρόνια μετά. Τα 5 χρόνια μετά λοιπόν είναι να έρθουμε σε επαφή με οργανισμούς που είναι πραγματικά active, όπως το Europe Active, και που κοιτάνε το μέλλον. Να φροντίσουμε να φέρουμε όλες τις αλλαγές σε ένα τομέα ο οποίος χρειάζεται αλλαγές και τη ζητά τις αλλαγές. Και αφού τα κάνουμε όλα αυτά, να έχουμε στο κέντρο της τεχνολογίας ότι μέτρο για όλα τα πράγματα είναι ο άνθρωπος. Αυτά είχα να σας πω. Θα είμαι κοντά σας για ό,τι θέλετε. Σας δίνω τα στοιχεία μου για επικοινωνία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε για να με ακούσατε, και τους διοργανωτές του συνεργείου, Boosters Communication και όλους τους χορηγούς για την κίνηση αυτή, να βάλουμε το fitness και το digital fitness στο κέντρο του focus. Οι συνάδελφοι από το Boosters ξέρουν ότι αν δεν σταματήσω μπορώ να μιλάω συνέχεια, οπότε σταματάω. Οπότε εδώ θα πρέπει να σας σταματήσουμε μάλλον, ναι. Γιατί οπότε έχουμε περάσει δυστυχώς το χρόνο και έχουμε ένα θέμα με το χρόνο σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την παρουσίαση, και γιατί στο τέλος απαντήσατε με το κλείσιμο της παρουσίασης, απαντήσατε και στο ερώτημα που είχα να θέσω σχετικά με το πώς βλέπετε το μέλλον όλες αυτές τις, όλου αυτού του trend. Οπότε μας καλύψατε πλήρως. Και με αυτό σας αφήνουμε, σας αποδεσμεύουμε και ευχόμαστε καλή συνέχεια για να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή της ημέρας.